Λοιπόν, πάμε και στο Νέα Στράτο Κόμματο, ο οποίος, με τον οποίο θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Έτσι, ο Νέα Στράτο Κόμματο, ο οποίος, όπως είπαμε, αγωνίζεται στον Ημία Αγιάς, στην ομάδα στη Λάρισα. Σαραντάρι, αλλά δεν το βάζει κάτω εκεί. Αβέρτα, φορτώνει τα καλάθια. Και πριν, νομίζω, ήταν δύο χρόνια που είχε κυκλοφορήσει ένα απίθανο καλάθι που είχε βάλει. Απίθανο. Απίθανο, εντάξει. Δεν έχω φάει τώρα, δεν έχω φάει σε όλη τη ζωή μου. Τι γίνεται, καλά, καλά είσαι. Καιρό έχουμε να μιλήσουμε. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είσαι, γερός δυνατός. Ναι. Πώς το βλέπεις το ματσάκι τώρα στο Ιβανόφι, Μερακλή? Εντάξει, τώρα για μας αυτό είναι μια, πώς το πούμε, γιορτή τώρα να παίξει η ομάδα του Ερμή Αγιάς με τον Ηρακλή και με τέτοιους παίχτες και όλη την ιστορία του Ερμή, του Ηρακλή. Πώς θα το δω. Θα πάμε εκεί να παίξουμε ευχάριστα, ωραία, ευχαριστηθεί ο κόσμος. Θα δεις και πολλά πρόσωπα γνώριμα, έτσι, ο coach. Έχω. Καγκαλούδη, έχει... Χαριτόπουλο, Κακαρούδη, έχεις εκεί λαό να δεις πολύ. Αγγελακόπουλο. Ναι, ναι. Έχω, ναι. Γιαννακίδη. Έχεις, έχω πολλούς. Πολλούς. Ναι. Με τον Ερμή, η αλήθεια είναι μια ομάδα που εντάξει, τα τελευταία χρόνια έχει μια ανωδική πορεία. Ποιος είναι ο στόχος? Από τοπικό πήγαμε. Έτσι, από τοπικό, ναι. Αλφα τοπικό είμαστε. Στόχος φέτος, παραμονή. Στόχος, παραμονή, εύκολη, άμα γίνεται. Εντάξει, είμαστε λίγο διαφορετικά αντιμετωπίζουμε το παιχνίδι, ας πούμε. Εμείς προσπαθούμε κάθε παιχνίδι να παίζουμε. Να το δίνουμε 100%. Αυτό είναι το σλόγγαν δηλαδή, που επικράτει εδώ. Εσύ προφανώς για να είσαι στον Ερμή Αγιάς, ενώ μπορείς να παίξεις και σε ψηλότερο επίπεδο, θα πω εγώ, το γουστάρεις πως εκεί. Ναι, στα μάτια. Μπάσκετ παίζουμε. Βρήκες εκεί τη καταφύγιο, πώς να το πω. Εδώ η πόλη μου είναι. Η πόλη είναι 20 λεπτά από τη Λάρισα, ας πούμε. Μια χαρά είναι. Ήρεμα. Ήσυχα, δεν θες πολλά πια. Εντάξει. Τι να ακούσω τώρα, δηλαδή, τι να προσπαθώ τώρα να είμαι στην Α1 και να κάνω τι, ας πούμε. Να λέω ότι άμα είμαι καλός παίχτης ή άμα είμαι καλό παιδί, ας πούμε. Τι να κάνω. Ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Δεν είναι ένα θέμα. Να είμαι 40 χρονών και να λέω τώρα άμα είμαι καλό παιδί ή όχι. Αν έχω μέλλον ή όχι. Εντάξει, είναι αστείο αυτό το πράγμα. Να σου πω κάτι, επειδή το συζητάμε τώρα και το λες. Ναι. Θεωρείς ότι ανήκεις στη λογική της παροιμίας που λέει καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα? Με μένα. Ναι. Καλά, με μένα 100%. Δεν χρειάζεται να πει. Αυτά που λένε για μένα δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το ξέρω, εγώ το ξέρω. Λέω, τώρα πώς το πούμε, δηλαδή. Πιο φανερά δεν γίνεται. Ναι. Δηλαδή. Από μαύρο με κάνανε λευκό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Καταλαβαίνεις. Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται. Το ξέρω. Εντάξει, αυτή είναι μια πραγματικότητα για όσους δεν ξέρουν, γιατί και εγώ θεωρώ ότι είσαι αρκετά παρεξηγημένος και είναι, τεχνητά από κάποιους, έτσι, γιατί κάποιος βόλευε. Εννοείται. Έτσι, βόλευε. Γι' αυτό ζητάμε για τον κόσμο που ακούει τώρα τον Νέα Στράτο Κόμματο μετά από χρόνια να μιλάει, να καταλάβει τι είναι στο Νέα Στράτο Κόμματο, να μην έχει ακόμα. Ο κόσμος ξέρει, ο κόσμος ξέρει γιατί με βλέπει ακόμα και μου μιλάνε. Και λένε αυτά που είναι να πούνε. Άμα ήταν ο κόσμος δεν ήξερε, δεν καταλάβει. Αλλού ήταν η ουσία όμως, καταλαβαίνεις. Αυτοί κάναν κακό αλλού, όχι στον κόσμο. Τις ομάδες. Ακριβώς, τις ομάδες και την εξέλιξή μου όσο αφορά κάπου. Εσένα, ναι. Αλλού. Εσύ να εκπροσωπήσουμε κάτι άλλο, τη χώρα μας. Εσύ θεωρείς ότι στην καριέρα σου, γιατί έπαιξε πολύ μεγάλες ομάδες, πρωταθλητής Ευρώπης, να το θυμίσουμε αυτό, έτσι, για όσους το ξεχνάνε, και αν δεν κάνω λάθος και MVP σου, να τότε στο Final Four. Όχι, δεν ήμουν. Δεν ήσουν, αλλά ήσουν. Εντάξει. Δεν ήμουν θεατής με την κάρτα. Μπράβο, ναι. Θεωρείς ότι έκανες κάποια λάθος επιλογή που ίσως να σε κράτησε πίσω? Ναι, έχω κάνει μωρέ λάθος επιλογή. Έχω κάνει. Καταρχήν έχω κάνει λάθος επιλογή στο μάνατζερ μου. Δεν συζητάμε. Ξεκάθαρα. Βασικό, ε. Ναι, ξεκάθαρα. Τι μου λες τώρα. Θα έπρεπε εγώ να πω εσένα, τον δημοσιογράφο, αν είμαι καλός ή όχι. Εγώ δεν βλέπω να γίνεται αυτό το πράγμα εδώ τα τελευταία 25 χρόνια. Εγώ βλέπω οι μάνατζερ να πιάνουν τους δημοσιογράφους και ο δημοσιογράφος να γράφει αυτό που πρέπει για ένα προϊόν που δεν είναι και έτσι κιόλας. Ναι. Καταλάβες αν είναι καλός ή όχι. Σωστό. Καταλαβαίνεις πως το λέω. Ναι, ναι. Δεν έπρεπε εγώ να τα κάνω αυτά τα πράγματα. Τι να κάνω εγώ, να πιάσω στα πόδια στα μάτια, γράψω ότι είμαι καλός. Φαίνεται. Ότι είμαι καλό παιδί. Ναι. Δεν γίνονται αυτά. Έτσι είναι, έτσι είναι. Εγώ σωστό. Όμως έλεγα στα μάτια γράψω αυτό που είδες, έτσι δεν είναι? Και το έγραφα. Έτσι, μπράβο. Σωστό. Πάμε λίγο στο χθεσινό το ντέρμπι, επειδή έχεις παίξει και πάω και Άρη. Πες μου λίγο την άποψη σου, πώς το είδες? Ωραίο μάτς, ατμόσφαιρα, ωραία, μπασκετική ατμόσφαιρα. Κάθε αθλητής αυτό θέλει να παίζει, με ένα γεμάτο εκεί. Έτσι. Και
Τα πενιλίκια μέσα στο μέσα όλα στο, μέσα στο παιχνίδι. Ναι, όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Μέχρι εκεί τώρα δεν θα πετάνε. Ναι. Να γίνεται επικίνδυνο. Αλλά δεν μπορεί να είναι και εκκλησία, ας πούμε. Πώς να παίξει τώρα. Δεν είναι έτσι η κουλτούρα του Έλληνα. Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Αλλά τι να κάνουν αυτά. Τώρα. Δεν δικαιολογώ να μπει ο άλλος μέσα να χτυπήσει, ναι, να πετάξει, ναι, κάτι, να τραυματίσει με τις οικογένειες αυτά που γίνονται. Ναι, και δεν συζητάμε αυτά. Σίγουρα. Συζητάμε ωραία, όμορφα πράγματα που να πει και εντάξει, όπως γίνεται και έξω. Ναι, σωστό. Αγωνιστικά πώς το είδες? Η δουλειά θέλει να έχουμε όλοι. Νομίζω δουλειά θέλει. Για τον Άρη θα σου πω τώρα. Και για τον ΠΑΟΚ. Αφού φώναζε ο κόσμος, δεν φώναζε ο κόσμος. Τι φώναζε ο κόσμος? Τι απ' όλα. Παναγιώτη κάνει η ομάδα πρώτη, δεν λέγανε. Τι ναι, ναι. Ωραία, αυτά. Πώς το είδες, Γιαννάκη, στον ΠΑΟΚ του Άρη? Μεγάλη επιστροφή. Κάθε χρόνο έχουν και ένα κίνητρο εκεί στον Άρη. Πέρσι ήταν άλλος, πρόπερσι άλλος, παραπρόπερσι άλλος. Τώρα τι γίνεται στο τέλος δεν ξέρω. Αυτό είναι μια... είναι λίγο, ξέρεις, είναι λίγο μπούμερα. Ξεκινάνε, ναι, πολύ καλά, αλλά στο τέλος κάτι γίνεται. Είναι αλήθεια αυτό. Όλο κάτι ξεκινάει καλά και όλο κάτι στραβώνει στο τέλος. Κάτι στραβώνει στο τέλος. Και αυτό είναι άσχημο. Πάλι ο κόσμος και να μπει ο κόσμος να βοηθήσει και πάλι ο κόσμος και όλο ο κόσμος. Είναι λίγο άσχημο. Και ειδικά αυτή την εποχή, έτσι πως είναι και η οικονομία μας, ακριβώς, πλέον και ο κόσμος δεν μπορεί να βοηθάει όσο. Τι να κάνει ο άλλος ο κόσμος, ας πούμε, και ο συγκεκριμένος κόσμος τώρα, εντάξει. Αλλά και εντάξει, η Θεσσαλονίκη το έχει αυτό, να μην το πούμε τώρα. Βλέπεις τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Αλλά η Θεσσαλονίκη το έχει αυτό με τον κόσμο, ότι είναι παρόν στην ομάδα. Κατάλαβες, στη δύσκολια που λένε. Καλό θα ήταν βέβαια να μην χρειάζεται ο κόσμος και να υπάρχει ένας άνθρωπος να βάζει τα χρήματα. Ακριβώς. Εντάξει, εδώ στον Άρη υπήρχε ο Λάσκαρης τουλάχιστον την πρώτη χρονιά. Τώρα υπήρχε. Έχει τα θέματα του. Δεν έχει αυτό τα θέματα. Έχει. Έχει θέματα. Πάντως νομίζω ότι Νέστορα, δεν ξέρω, η παρουσία του Γιαννάκη εδώ και έδωσε και άλλο τόνο στην Α1 στον μπάσκετ. Εννοείται τώρα. Και άλλο άρμα, έχει υπόβαθρο άνθρωπος. Έχει τίτλους, έχει. Να μην πω εγώ τώρα για την αξία, τώρα τι πείτε, άμα είναι καλό ή όχι. Στον Ολυμπιακό ήταν. Κάτι έκανε. Στο Μαρούς, ήταν. Στην εθνική ομάδα. Στην εθνική ομάδα. Έτσι, σωστό. Οπότε... σωστό. Λοιπόν. Μεγάλος παίκτης ήταν. Κάτι έκανε για αυτός. Πολύ μεγάλο. Δεν ήταν μεγάλο, παρά μεγάλο. Σάρα ήταν. Σωστό. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε. Και εγώ. Να σε ευχαριστήσω και να ευχηθώ το καλύτερο. Μέχρι πότε, μέχρι πότε θα σε θυμάμαι πάντα, το ξέρεις. Μέχρι πότε θα παίζεις. Τώρα τι να πω. Θα ρωτήσω την κόρη μου, να δούμε. Πόσο είναι η κόρη σου? 5 χρονών. Έρχεται γήπεδο, βλέπει? Έρχεται, βλέπει. Θα την κάνεις και αυτή προς τον μπάσκετ να πάει ή κάπου αλλού? Όχι μπάσκετ. Τίποτα, μακριά. Είναι επικίνδυνο το... το γυναικείο μπάσκετ. Είναι γύρω, κάπου αλλού. Κάπου αλλού. Αλλά αθλητισμό δεν είναι σίγουρα. Αθλητισμό να κάνει. Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Λοιπόν, Νέστορα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Καλή επιτυχία και υγεία και όλη τη χρονιά υγεία να έχεις. Υγεία μόνο. Πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.